μέρους της Τομεακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με τίτλο «Η κίνδυνη από τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε στρατιωτική και ενεργειακή πύλη, οι θέσεις του ΚΚΕ υπέρ του λαού». Γιατί όμως ως ΚΚΕ επισημαίνουμε τους κινδύνους από μια τέτοια εξέλιξη, τη στιγμή που σύσσωμη μονοπωλιακή όμιλη, κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, διπλωματικοί παράγοντες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ανάπτυξη και τις ωφέλειες που θα προκύψουν για την περιοχή και το λαό της. Η ίδια η πραγματικότητα όλων όσοι ζούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, αποδομεί την επιχειρηματολογία περί αναπτυξιακής κοσμογονίας και ασφάλειας που μας υπόσχονται και αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ο λαός της πόλης μας και συνολικά της περιοχής συνεχίζει να βιώνει την ενεργειακή φτώχεια, την τεράστια ανεργία, τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε από τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat πως η περιφέρειά μας κατατάσσεται στη δεύτερη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία των νέων με ποσοστό 45,1% και στη δέκατη συνολικά με την ανεργία να ξεπερνά το 18,5%. Παράλληλα, καθόλου ασφαλείς δεν νιώθουμε, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ψήφιση στη Βουλή της Δίθεν Αμυντικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, η οποία προβλέπει την επέκτασή τους, όταν από επίσημα χείλη έχει τονιστεί ότι τόσο η πόλη όσο και η περιοχή μας αποτελεί πιθανό στόχο αντιπίνων των δυνάμεων που ανταγωνίζονται ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωσή μας αποτελεί ένα ακόμη βήμα από το οποίο καλούμε το λαό της περιοχής μας σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί γνωρίζουμε ότι ασφάλεια θα νιώσουμε μόνο δυναμώνοντας τη συλλογική διεκδίκηση μέσα στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης για την οριστική κατάργηση των βάσεων και την αποδέσμευση από τους συμπεριληστικούς οργανισμούς. Ανάπτυξη και ωφέλη για τον λαό θα υπάρξουν μόνο όταν αυτός αποφασίσει να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, συνυπάρχοντας ειρηνικά με τους υπόλοιπους λαούς. Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε σε όλους αυτούς που αν και ξεκινήσαμε από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, η κοινή μας ταξική και κοινωνική αναφορά υπερίσχυσε και μας οδήγησε σε κοινούς αγώνες για να μην μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη σε νατοϊκό ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιπίνων, για να μην επεκταθεί το κιτ φυλακίου και να κλείσουν όλες οι απαράδεκτες δομές φυλακές ψυχών για πρόσφυγες και μετανάστες, για να δικαιωθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις επιβίωσης της αγροτιάς στα μπλόκα του χειμώνα και στους αγώνες που συνεχίζονται, για να στελεχωθούν επαρκώς και να μην κλείσουν τα περιφερειακά ιατρεία και τα κέντρα υγείας, όπως αυτό της Νέας Βίσας και του Τριγώνου, για να μην παραδοθούν στα επιχειρηματικά συμφέροντα η δυτική χερσαία ζώνη του λιμανιού, το πάρκο Αλτιναλμάζη, άλλα φυλέτα δημόσιας και δημοτικής γης που καλοβλέπουν μονοπωλιακοί όμιλοι. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Σε αυτό το δύσκολο αλλά τίμιο και συνάμα ελπιδοφόρο δρόμο θα συνεχίσουμε, απλώνοντας το χέρι σε όποιον κατανοεί ότι κανένας σωτήρας δεν θα μας σώσει. Ότι όλοι μαζί οι εργαζόμενοι με τους συμμάχους μας, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τις γυναίκες και τους νέους, μπορούμε να χαράξουμε ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε με δύναμη και αντοχή, με αισιοδοξία και θάρρος.